Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, συνεχίζουμε το μάθημά μας. Είμαστε σελίδα 1009 στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου, την πρώτη προς Κορινθίους, κεφάλαιον Γ, τρία κεφάλαιο δηλαδή, και εδάφιον 14. Σελίδα λοιπόν 1009, τρία κεφάλαιο και 14 εδάφιο. Εάν το έργο τεινός το οποίον εποκοδόμησε μένει, θέλει λάβει μισθόν. Εάν το έργο τεινός κατακαεί, θέλει ζημιωθεί. Αυτός όμως θέλει σωθεί, πλην ούτως ως διαπυρός. Δεν εξεύρεται ότι είστε ναός Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Εάν τη φθήρει το ναόν του Θεού, του τον θέλει φθήρει ο Θεός, διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ώστις είστε εσείς. Μη δί σας μη εξαπατά εαυτόν. Εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι σοφός εν το κόσμο τούτο, ας γίνει μωρός, δια να γίνει σοφός. Διότι η σοφία του κόσμου τούτου είναι μωρία παρά το Θεό. Επειδή είναι γεγραμμένον, ώστι συλλαμβάνει τους σοφούς εν την πανουργία αυτών, και πάλι ο Κύριος γινώσκει τους διαλογισμού των σοφών ότι είναι μάταιοι. Ώστε μη δεις, ας μη σκαυχάτε εις ανθρώπους, διότι τα πάντα είναι ημών. Είτε Παύλος, είτε Απολλός, είτε Κηφάς, είτε κόσμος, είτε ζωή, είτε θάνατος, είτε παρόντα, είτε μέλλοντα, τα πάντα είναι ημών. Σεις δε του Χριστού, ο δε Χριστός του Θεού, ούτως ας μας θεωρεί πας άνθρωπος, ως υπηρέτας του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Το δε επίλοιπον, ζητείτε μεταξύ των οικονόμων να ευρεθεί εκαστός πιστός. Εις εμέ δε ελάχιστον είναι να ανακριθώ εφημών, είπε ο ανθρωπίνης κρίσεως, αλλά ουδέ ανακρίνω εμ' αυτόν. Διότι η συνείδησή μου δε με ελέγχει ουδέν, πλην με τούτο δεν είμαι δε δικαιωμένος, αλλά ανακρίνων με είναι ο Κύριος. Ώστε μη κρίνετε μηδέν προκαιρού, έως να έλθει ο Κύριος, ώστις και θέλει φέρει εις το φως τα κρυπτά του σκότους και θέλει φανερώσει τα σβουλάς των καρδιών. Και τότε ο έπαινος θέλει γίνει σέκαστον από του Θεού. Ταύτα δε αδελφοί μετέφερα παραδειγματικός εις εμ' αυτόν και εις τον Απολλό δια σας, για να μάθετε δια του παραδείγματος ημών, να μην φρονείτε υπέρ ότι είναι γεγραμμένον, δια να μην επέρεστε ο εις υπέρ του ενός κατά του άλλου. Διότι τις σε διακρίνει από του άλλου, και τι έχεις το οποίο δεν έλαβες, εάν δε και έλαβες τι καυχάσαι ως μη λαβών, τώρα είστε και χορτασμένοι, τώρα επλουτίσατε, ευασιλεύσατε χωρίς ημών, και ήθε να ευασιλεύετε, δια να συμβασιλεύσομεν και εμείς με σας. Διότι νομίζω ότι ο Θεός απέδειξε ημάς τους Αποστόλους εσχάτους ως καταδεδικασμένους εις θάνατον, διότι εγίναμεν θέατρον εις τον κόσμο και εις αγγέλους και εις ανθρώπους. Εμείς μωροί δια των Χριστών, σεις δε φρόνιμοι εν Χριστώ. Εμείς ασθενείς, σεις δε ισχυροί. Σεις ένδοξοι, εμείς δε άτιμοι, έως της παρούσης ώρας, και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και ραπιζόμεθα και περιπλανόμεθα και κοπιόμεν, εργαζόμενοι με τα σιδεία ημών χείρας, λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι υποφέρομεν, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περικαρθάρματα του κόσμου εγίναμε, σκύβαλο πάντων έως τη σήμερον. Αμήν. Εάν το έργο το οποίο οικοδόμησε κάποιος μείνει, τότε θα λάβει μισθό. Εάν κατακαεί, τότε θα ζημιωθεί, λέει ο Λόγος του Θεού, και θα σωθεί ως διαπυρός. Εκείνο λοιπόν το οποίο εν τέλει μετράει ο Θεός τον άνθρωπο, είναι το έργο του, εκ του οποίου εξαρτάται και η μισθαποδοσία του. Μάλιστα, στο τέλος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει, «Ιδού έρχομαι ταχαίως και ο μισθός μου είναι μαζί μου για να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είστε το έργο εκάστου». Άρα το έργο μας είναι αυτό το οποίο τελικά ο Θεός θα δει, και από το έργο μας θα μας κρίνει και από το έργο μας θα μας ανταμείψει. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι το έργο ολονών μας τελικά θα δοκιμαστεί από τη φωτιά. Θα δοκιμαστεί εξάπαντος.
Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Το έργον εκάστου θέλει φανερωθεί όταν θα έλθει η μέρα που θα φανερώσει αυτό, επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται και το πύρην εκείνο που θα δοκιμάσει εν τέλει το έργο εκάστου ποιο είναι. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, μέχρι να έρθει εκείνη η στιγμή που η φωτιά θα δοκιμάσει το έργο μας, γνωρίζοντας ότι από αυτό και μόνο από αυτό καθένας μας θα σταθεί μπροστά στο βήμα του Χριστού για να ανταμυφθεί κατά το έργο το οποίο έπραξε δια του σώματος αυτού, γνωρίζοντας λοιπόν με τα βεβαιότητος ότι από το έργο σου ο Θεός θα αποφασίσει τη μισθαποδοσία σου. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν οικοδομούμε. Πώς οικοδομούμε? Πώς χτίζουμε? Τι χτίζουμε στην προσωπική μας ζωή? Τι χτίζουμε? Πώς τι χτίζουμε στην οικογενειακή μας ζωή? Πώς χτίζουμε? Τι χτίζουμε στην εκκλησιαστική μας ζωή? Πώς χτίζουμε? Τι χτίζουμε? Εάν χτίζουμε με χρυσάφι, ασίμι και λίθους πολυτίμους που δεν κατακαίονται, τότε το έργο μας θα μείνει και ο μισθός μας θα είναι πολύς. Εάν χτίζουμε όμως εύκολα, γρήγορα, έτσι στο αρπακόλα τη ζωή μας με χόρτα, ξύλα και καλάμια, τότε το έργο μας θα κατακαεί. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Θα κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη και θα λες τέος χριστιανός ή τέος ευλογημένος. Και είναι φοβερό αυτό. Θα κοιτάς την οικογένειά σου και θα λες τέος χριστιανική, τέος ευλογημένη. Θα κοιτάς την εκκλησιαστική σου πορεία και θα λες τέος δούλος Θεού, τέος ευλογημένος, και τώρα τίποτα. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας εξηγεί ο Λόγος του Θεού, και θέλω να το διαβάσουμε μαζί αδελφοί στη σελίδα 994 στο δεύτερο κεφάλαιο. Θα διαβάσω από το δεύτερο κεφάλαιο και 4 εδάφιο, και διαβάστε το κι εσείς με μεγάλη προσοχή να το διαβάσουμε όλοι. Ή καταφρονείς το πλούτο της Χριστότητος του Θεού και της υπομονής και της μακροθυμίας αγνοών ότι η Χριστότης του Θεού σε φέρει σε μετάνοια. Εάν είσαι μέχρι σήμερα μετανοημένος, αν δεν είσαι να μετανοήσεις γρήγορα, εάν είσαι σήμερα μετανοημένος, γιατί η μετάνοια, αδερφοί αγαπητοί, προσδιορίζει την αρχή της οικοδομής με χρυσάφι, ασίμι και λίθους πολυτίμους. Γιατί μόνο όταν μετανοείς, αρχίζεις και επιστρέφεις στο Θεό και εμπιστεύεσαι το Θεό, ελπίζεις στο Θεό, αγαπάς το Θεό και όλους τους ανθρώπους κατά κατηγορία, όπως ο Λόγος του Θεού λέει. Μόνο όταν μετανοείς ταπεινώνεσαι, μόνο όταν μετανοείς ξέρεις να δοξάζεις, να ευχαριστείς, να υμνείς το Θεό, ξέρεις να μην αθυμείς στην δοκιμασία του Κυρίου, καθώς είναι γεγραμμένο, μην αθυμείς στη δοκιμασία του Θεού, μη θυμώνεις, μην αγριεύεις, γιατί ο Θεός αυτόν που αγαπάει δοκιμάζει και τον ιόν τον οποίον παραδέχεται μαστιγώνει. Να χαίρεσαι λοιπόν σε αυτά, αλλά δεν μπορείς να οικοδομείς με όλα αυτά τα χρυσάφια, τα ασήμια και τους λίθους πολυτίμους, εάν δεν κατανοήσεις ότι απαραίτητη είναι η μετάνοια, και η μετάνοια δεν έρχεται παρά μόνο από τη Χριστότητα του Θεού. Γι' αυτό μην περιφρονήσεις το πλούτο της Χριστότητας του Θεού και της υπομονής και της μακροθυμίας που σε φέρνει σε μετάνοια. Γιατί αν τον περιφρονείς, τότε η σκληρότητά σου και η αμετανόητη καρδιά σου
θα σε κάνει να θησαυρίζεις για τον εαυτό σου οργή για την ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού. Θα έχεις κατακαεί, θα έχει κατακαεί το έργο σου. Όποιος όμως, εδώ είναι το μυστικό αδερφοί, όποιος όμως αποδώσει σε όλους, συγγνώμη, ο οποίος θέλει αποδώσει ο Θεός σε όλους κατά τα έργα αυτού. Ό,τι έργο έκανε, αυτή την μισθοαποδοσία θα πάρει. Εις μεν, και εδώ είναι το μυστικό, του ζητούντας δια της υπομονής έργων αγαθών, αυτούς λοιπόν που ζητάνε μέσα από τη ζωή τους, μέσα στη ζωή τους, ένα έργο για αυτούς αγαθό, αλλά με υπομονή. Θα υπομένεις αυτά που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή σου και το βλέμμα σου θα είναι εις έργων αγαθών. Τότε όταν θα έρθει η ώρα του Κυρίου θα απολαύσεις δόξα, τιμή, αυθαρσία και ζωή αιώνιον. Αυτό είναι το έργο μας. Αυτό είναι το χρυσάφι και το ασήμι. Η πρόθεσή μας, ο αγώνας μας, η προσπάθειά μας είναι έργων αγαθών. Και αυτό θα γίνει πραγματικότητα στη ζωή μας όταν δεν αγνοούμε τη Χριστότητα του Θεού που φέρνει σε μας σε μετάνοια. Γι' αυτό θα πηγαίνουμε στο Θεό να μας φέρνει σε μετάνοια, αλλά ταυτόχρονα θα υπομένουμε, θα μακροθυμούμε ζητούντες με υπομονή έργων αγαθών για να απολαύσουμε μετά τη δόξα, την τιμή και την αυθαρσία και τη ζωή την αιώνια. Αν όμως χτίζουμε με καλάμια, με χόρτα, με ξύλα, με φιλονικίες δηλαδή, απειθούντες εις την αλήθεια, πειθωμένοι στην αδικία, τότε αυτό που θα απολαμβάνουμε θα είναι θλίψεις, στενοχώρια, καθώς θα εργαζόμεθα όχι έργων αγαθών, αλλά έργων κακών. Ο Θεός να μας βοηθάει, αδελφοί, στη ζωή μας το έργο μας να είναι αγαθών, με υπομονή, με μακροθυμία, οικοδομούντες με χρυσάφι, ασήμι και λίθους πολυτίμους και προσέχοντες να ερχόμαστε με τη Χριστότητα του Θεού σε μετάνοια, ώστε να μπορούμε να οικοδομούμε με έργα αγαθά, να εκπληρούμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι είμαστε ναός του Θεού επειδή το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας. Είμαστε ναός του Θεού επειδή το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας και πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν είμεθα Κύριοι του εαυτού μας. Δεν θέλει ο Θεός και δεν πρέπει και εμείς να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Δεν θέλει ο Θεός να κάνουμε αυτά που αρέσουν στον εαυτό μας, αλλά αυτά που αρέσουν στους άλλους. Άρα λοιπόν το κριτήριό μας δεν είναι να κάνω αυτό που μου αρέσει, αλλά το κριτήριό μας να κάνω αυτό που αρέσει στους άλλους. Τι αρέσει στους άλλους? Τι αρέσει από το Θεό στους άλλους? Τι αρέσει στο Θεό για τους άλλους? Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς, γνωρίζοντες ότι αυτό το σώμα μας δεν μας ανήκει. Δεν είμαστε Κύριοι. Δεν είναι δικό μας πλέον. Κάποτε ήταν δικό μας όταν είμαστε στο σκοτάδι, στο ψέμα και κάναμε ό,τι θέλαμε. Τώρα το σώμα μας αυτό δεν είναι δικό μας. Δεν είναι δικό μας γιατί έχει κάνει κατάληψη ο Θεός. Έχει πάρει την ιδιοκτησία. Εμείς του τη δώσαμε. Έχει πάρει την ιδιοκτησία ο Θεός. Δεν είναι δικό μας. Δεν μας ανήκει. Γιατί το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας. Και να προσέξουμε έργων αγαθών να μην φθείρεται το σώμα μας. Να το φροντίζουμε. Και πώς φθείρεται το σώμα μας? Χτίζοντας απάνω του καλάμια, ξύλα και χόρτα, και θα φθαρεί όταν θα κατακαεί
με τη φωτιά που θα έρθει. Είναι λοιπόν απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχεια της ζωής μας να αναγνωρίσουμε ότι το σώμα μας ανήκει στο Χριστό. Και βεβαίως η ζωή μας ανήκει στο Χριστό και βεβαίως η καρδιά μας ανήκει στο Χριστό και βεβαίως τα πάντα ανήκουν στο Χριστό, γιατί εμείς Του τα παραδώσαμε και συνεχίζουμε να Του τα παραδίνουμε μέχρι να έρθει να μας παραλάβει. Και έτσι κανένας πλέον ας μην κοροϊδεύει τον εαυτό του λέγοντας ότι είναι σοφός και ξέρει τι πρέπει να κάνει, γιατί αυτή η σοφία είναι η σοφία του κόσμου. Εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Για να μάθουμε τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να απορρίψουμε την εμπειρία μας, τη γνώση μας, τη σοφία μας, όλα τα ανθρώπινα αυτά που οδηγούν τον άνθρωπο στη φωτιά αλλά προς καταστροφή, και να εκλέξουμε τιμωρία του κηρύγματος. Εάν κάποιος νομίζει ότι είναι σοφός στον κόσμο αυτό, να προσέξει να γίνει μωρός, να αμορανθεί, να απορρίψει τη σοφία του, όποια κι αν είναι. Να γίνει μωρός, γιατί τότε θα γίνει σοφός εν Κυρίω. Όταν ξέρει, ας μάθει ότι δεν ξέρει τίποτα. Όταν πει δεν ξέρει, ας μάθει και πει δεν ξέρω, ο Κύριος ξέρει, τότε ξέρει τα πάντα. Να απορρίψουμε το θέλω, το ξέρω, το μπορώ, το οτιδήποτε έχει σχέση με την ανθρώπινη σοφία που είναι ζωώδης, δαιμονιώδης και γήινη, και να πάρουμε στα χέρια μας τιμωρία του κηρύγματος, το Ευαγγέλιο του Χριστού, για να μας κάνει ο Θεός σοφούς με τη δική του τη σοφία. Άρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι φόβος Κυρίου είναι η αρχή σοφίας. Με φόβο Θεού θα πάρουμε στα χέρια μας το Ευαγγέλιο του Χριστού για να μας οδηγήσει στη σοφία του Θεού. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η σοφία του κόσμου, όποια και να είναι αυτή, μα οποιαδήποτε και να είναι αυτή, είναι μωρία ενώπιον του Θεού. Όσο και ικανότητες και οποιαδήποτε σοφία και αν έχει ο άνθρωπος μέσα στον κόσμο, είναι ενώπιον του Θεού μωρία. Γι' αυτό είναι γραμμένο ότι ο Θεός συλλαμβάνει τους πανούργους, αυτούς που χρησιμοποιούν πανουργία για να πετύχουν τους σκοπούς τους, τους συλλαμβάνει μέσα στην πανουργία τους. Και τους, να πω τη λέξη, ξεφτιλίζει. Ξέρω τι θα κάνω. Με πανουργία. Το κάνει και έρχεται ο Θεός και τον βγάζει γυμνό. Με πανουργία δεν καταφέρνεις τίποτα. Και ακόμη είναι γεγραμμένο, ο Κύριος γνωρίζει τις σκέψεις των σοφών ότι είναι μάταιοι. Δεν έχουν πανουργία, έχουν γνώμη, έχουν σκέψεις. Οι σκέψεις τους είναι μάταιες. Γι' αυτό κανένας να μην καυχάται σε κανέναν άνθρωπο. Ούτε στον εαυτό του, ούτε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, στη δύναμή του, ούτε στα πλούτη του, ούτε στη σοφία του. Κανένας να μην καυχάται. Αλλά και κανένας να μην καυχάται σε άνθρωπο. Οποιονδήποτε άνθρωπο, είτε τον Παύλο, είτε τον Απολό, είτε τον Κυφά. Γιατί πρέπει να ξέρει ο χριστιανός ότι όλα αυτά ο Θεός τα έχει κάνει για μας. Όλα αυτά είναι για μας. Να μάθουμε να τα διαχειριζόμαστε όμως σωστά. Δεν είναι αυτά για να μας εξουσιάζουν, αλλά είναι για να μας εξυπηρετούν. Όλα.
είτε Πέτρος, είτε Κηφάς, είτε Δύναμης, είτε Πλούτος, είτε Ζωή, είτε Θάνατος, είτε Παρόντα, είτε Αμέλλοντα, είναι για να μας εξυπηρετήσει μέσα από αυτά ο Θεός για να φτάσουμε στο προσδοκόμενο τέλος. Μα όλα ο Θεός μας τα δώσε για να μας βοηθήσει μέσα από αυτά να φτάσουμε στο προσδοκόμενο τέλος. Και το Κηφά για μας. Και τον Παύλο για μας. Και εγώ το ξέρω και εμείς το ξέρουμε. Ότι τον Παύλο το χρησιμοποίησε ο Θεός για να έρθει το Ευαγγέλιο σε μένα. Δεν ανήκω στον Παύλο. Στο Χριστό ανήκω. Τα πάντα είναι δικά μας και εσείς του Χριστού. Δεν ανήκω στον Παύλο, στο Χριστό ανήκω. Δεν ανήκω στον Πέτρο, δεν ανήκω σε κανέναν άνθρωπο, δεν ανήκω στον κόσμο, δεν ανήκω στη ζωή μου, δεν ανήκω στο θάνατό μου, δεν ανήκω στα παρόντα, εδώ στη γη ούτε στα μέλλοντα, ανήκω στο Χριστό. Αλλά όλα αυτά ο Θεός μου τα δώσε για να μπορώ να τα χρησιμοποιώ, τον Απόστολο Παύλο να τον χρησιμοποιώ, τα λόγια του, τον Χριστό να τον χρησιμοποιώ για τη σωτηρία μου, όλα αυτά. Τον αδελφό μου μου τον έδωσε για να μπορώ να τον χρησιμοποιώ, να τον διαχειρίζομαι σωστά και αλλιώς. Και ο Χριστός να τον χρησιμοποιεί και να τον διαχειρίζεται σωστά για τη σωτηρία μου, για την αιώνια ζωή. Τίποτα σε κανέναν δεν ανήκουμε. Όλα αυτά είναι χαρισμένα σε μας. Είναι χαρισμένος ο αδελφός σου δίπλα, ο πιστός, για να τον χρησιμοποιεί ο Θεός, για να σε παρηγορεί, για να σε ενισχύει, για να σε στηρίζει. Είναι χαρισμένος ο αδελφός σου δίπλα, ο λιγόπιστος ή ο αδύναμος, για να δοκιμάζει ο Θεός την καρδιά σου. Όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή σου είναι προγραμματισμένα για να σε πάει ο Θεός στον ουρανό. Δεν ανήκεις στη γυναίκα σου, το σώμα σου ανήκει στη γυναίκα σου. Εσύ δεν ανήκεις στη γυναίκα σου, αλλά ο Θεός την έδωσε για να σε βοηθήσει να πάει στον ουρανό. Εμείς ανήκουμε μόνο στο Χριστό. Μόνο στο Χριστό. Μόνο στο Χριστό. Μόνο σε Αυτόν θα δώσουμε λογαριασμό. Μόνο Αυτός μπορεί να μας ανακρίνει. Μόνο Αυτός μπορεί να μας καταλάβει. Και μόνο Αυτός μπορεί να μας πάει στον ουρανό. Καμία εξάρτηση από κανέναν άνθρωπο και από καμία κατάσταση. Καμία. Όλα είναι για σας. Όλα είναι για σας. Παραδείγματος χάρη, αυτό το κτίριο ο Χριστός μας το έδωσε για να μας το κάνει σχολείο, νοσοκομείο και στρατόπεδο. Το σπίτι σου που μένεις ο Χριστός το έδωσε για να αναπαύεσαι και να έρχεται ο Θεός να σε συναντάει και εσύ να συναντάς Αυτόν. Όλα τα καλά, τα κακά και τα άσχημα ο Θεός μας τα έδωσε για να μας οδηγήσει στον ουρανό. Όλα. Δεν ανήκουμε σε τίποτα. Ούτε στη ζωή, ούτε στο θάνατο. Ούτε σε αυτά που συμβαίνουν τώρα, ούτε σε αυτά που θα συμβούν αύριο. Στο Χριστό ανήκουμε. Και γνωρίζοντας ότι στο Χριστό ανήκουμε, τότε πραγματικά οικοδομούμε με χρυσάφι, ασήμι και λίθους πολυτίμως, και τότε πραγματικά το έργο μας όταν θα δοκιμαστεί θα μένει και ο Χριστός θα έρθει με τα χέρια του γεμάτα με το μισθό μας για να μας ανταποδώσει κατά το έργο μας που έμεινε. Ακόμη λέει ο Παύλος τώρα, ο Απόστολος Παύλος, ας μη μας θεωρεί λοιπόν κάθε άνθρωπος κάτι το ιδιαίτερο. Όχι. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο ο Παύλος, ο Απολλός, ο Κηφά. Ή
είναι μόνο οι υπηρέτες του Χριστού, αυτόν υπηρετούνε, και οι οικονόμοι που διαχειρίζονται τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Εγώ που είμαι Παύλος, λέει, δεν σκέφτομαι τον εαυτό μου ότι είναι τίποτα σπουδαίο. Υπηρέτης του Χριστού είμαι. Και έκανε χάρη ο Θεός, με έκαμε διαχειριστή των μυστηρίων του για σας. Γιατί εγώ ανήκω σε σας. Τίποτα δεν είμαι, υπηρέτης, διαχειριστής. Και εργάζομαι για σας. Αλλά και εσείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, μη βλέπετε σε μένα τίποτα το ιδιαίτερο. Ένας υπηρέτης είμαι, υπηρέτης, ξέρετε τι υπηρέτης, υπηρέτης. Αυτό που λένε οι άνθρωποι, υπηρέτης. Και θα βλέπετε ότι με έκανε να διαχειρίζομαι τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, όχι για τον εαυτό μου, για σας. Και εκείνο που απαιτείται από τους υπηρέτες και τους οικονόμους των μυστηρίων του Θεού είναι να μείνουν πιστοί μέχρι το τέλος. Γιατί μπορεί να μην μείνουν και το έργο τους να κατακαεί. Το δε υπόλοιπο που ζητείτε μεταξύ των οικονόμων είναι να βρεθεί καθένας πιστός. Να μείνει το έργο του. Γι' αυτό δεν με νοιάζει εμένα να με κρίνετε εσείς ή να κριθώ από ανθρώπινη κρίση, γιατί κανένας δεν ξέρει την καρδιά μου. Το τι γίνεται μέσα μου, κανένας δεν το ξέρει. Αλλά δεν λογαριάζω τι λένε οι άνθρωποι. Ξέρεις τι λένε? Τα χειρότερα για σένα. Καθόλου δεν το λογαριάζω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ξέρεις τι λένε για σένα? Τα καλύτερα. Καθόλου δεν το λογαριάζω. Δεν με απασχολεί καθόλου. Τι λέει αυτός, τι λέει εκείνος? Καθόλου δεν με απασχολεί. Ακόμη ξέρω ότι όχι μόνο αυτοί δεν μπορούν να κρίνουν εμένα, γιατί δεν ξέρουν, αλλά και εγώ αυτός ο ίδιος δεν μπορώ να κρίνω τον εαυτό μου. Γιατί η συνείδησή μου, τολμάει να πει ο Απόστολος Παύλος, δεν με ελέγχει σε τίποτα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Εκείνος που θα με ανακρίνει είναι ο Θεός. Αυτός που θα πει την τελευταία λέξη είναι ο Χριστός. Άρα το τι λέω εγώ για τον εαυτό μου είναι άχρηστο. Πολύ καλός είμαι. Δεν είναι και ξεγάνωτος είμαι. Άχρηστο είναι. Το τι λέει ο άλλος για σένα, καλά λόγια, μεγάλα και σπουδαία. Ο λίγον με ενδιαφέρει, μάλιστα λέει, ελάχιστον είναι δί εμέ. Τίποτα καθόλου δεν με νοιάζει. Λέει καλά λόγια αυτός. Καθόλου δεν με νοιάζει. Γιατί ό,τι και να λέει είναι από αυτά που βλέπει. Αλλά οι άνθρωποι βλέπουν τα μάτια και με την καρδιά τους. Ο Θεός βλέπει την καρδιά. Αλλά και εγώ ακόμη την καρδιά μου δεν την ξέρω. Δεν με ελέγχει η συνείδησή μου. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι τι λέει ο Θεός. Και τι θα πει ο Θεός στο τέλος. Θα πει ευγεδούλε αγαθέ και πιστέ. Δόξα να έχει το όνομά του. Ή θα πει φουκαρά μου. Άντε, άντε σου κάνω χάρη ως διαπυρός να σωθείς. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, να μην ακούμε, να μην βλέπουμε, να μην σκεπτόμαστε, να μην φοβόμαστε. Πολλά θα ακουστούνε. Αλλά εμείς εκείνο που θέλουμε είναι τι θέλει ο Θεός. Και να προσέχουμε το έργο μας. Γι' αυτό κανένα σας, λέει ο Απόστολος Παύλος, μην κρίνει πριν προκαιρού. Δηλαδή μέχρι να έρθει ο Κύριος. Κανένα σας. Μην μπει. Ούτε καλό ούτε κακό. Αλλά καθένας μας να κοιτάει το έργο του. Μην πεις αυτός, εκείνος, καλός, κακό. Άστο, άστο. Άστο. Το έργο μας έχει σημασία, αδερφοί. Πώς οικοδομούμε. Το έργο μας να μείνει. Γιατί αυτός μόνο όταν θα έρθει θα φέρει στο φως τα κρυπτά του σκότους μου και σου. Κανένας δεν τα ξέρει. Τα κρυπτά που κάνω στο σκοτάδι, κανένας δεν τα ξέρει.
τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, ούτε οι αδερφοί μου, τη συμπρεσβυτερή μου, κανένας. Αυτός όμως τα ξέρει και θα τα φέρει στο φως. Και κανένας δεν μπορεί να ξέρει τις βουλές της καρδιάς μου. Τι βουλεύεται η καρδιά μου, τι επιθυμεί. Αυτός, και αυτό είναι από το Θεό που σας λέω. Λέω, Κύριε, αυτός εργάζεται πολύ ωραία το έργο σου. Και ξέρετε τι μου είπε. Για ποιον εργάζεται όμως? Και τρόμαξα. Για τον εαυτό του ή για το Χριστό? Για ποιον εργάζεται? Και το κατάλαβα μέσα στη ζωή. Δουλεύουμε, δουλεύουμε, δουλεύουμε. Και λένε οι άνθρωποι, εγώ εργάζομαι για τα παιδιά μου, για να βρούνε κάτι όταν θα πεθάνω. Κάθε ένας όταν εργάζεται, εργάζεται για κάποιον. Εγώ εργάζομαι για να πάρω ένα μεγάλο αυτοκίνητο. Εγώ εργάζομαι για να έχω μία άνετη ζωή. Αλλά δεν είναι μόνο πώς εργάζομαι το έργο μας, δεν εξαρτάται μόνο από το πώς εργαζόμαστε, αλλά εξαρτάται και για ποιον εργαζόμαστε. Η χριστιανική ζωή δεν είναι απλή, αδελφοί. Για ποιον εργάζεσαι? Για να πούνε ότι είσαι σπουδαίος κηρυκάς? Μπράβο. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι όλο. Πήρες το μισθό σου. Για να πούνε ότι είσαι καλός πρεσβύτερος, καλός ποιμένας. Μπράβο. Αυτό είναι όλο. Μα εργάζομαι με επιμέλεια. Μα εργάζομαι με ό,τι το καλύτερο κάνω. Και αν έχεις όλη την πίστη και όλη την προφητεία και πας αν γνώση και δεν έχεις αγάπη, πού? Στο Θεό, στον πλησίον, στον αδελφό σου. Άρα για ποιον εργάζεσαι? Εάν λοιπόν έχεις όλα τα πάντα, πίστη, αποκάλυψη, και δεν έχεις αγάπη, ξέρεις τι είσαι? Τίποτα. Μηδέν. Και αν διανύμω όλα τα υπάρχοντά μου και τον εαυτό μου βάλω να καφεί και δεν έχω αγάπη, ουδέν ωφελούμε. Πώς εργάζεσαι? Ναι, αλλά και για ποιον εργάζεσαι? Εργάζεσαι για αυτόν που αγαπάς? Ναι. Ποιον αγαπάς? Αγαπάς τον εαυτό σου? Γι' αυτόν εργάζεσαι? Θα πάρεις το μισθό σου. Το έργο σου θα κατακαεί. Εργάζεσαι για την οικογένειά σου? Θα πάρεις το μισθό σου. Το έργο σου θα κατακαεί. Εργάζεσαι για το πλησίον σου? Αυτό θέλει ο Θεός. Θα πάρεις το μισθό σου. Το έργο σου θα μείνει. Για τον αδελφό σου? Το έργο σου θα μείνει. Για τον Κύριό σου? Το έργο σου θα δοξαστεί. Άρα λοιπόν εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτά εμείς τον άλλον δεν τα βλέπουμε. Γι' αυτό μην κρίνουμε τίποτα πριν έρθει ο Κύριος. Τίποτα, τίποτα. Και να μην ακούμε τις κρίσεις των άλλων, αλλά και να μην κρίνουμε κι εμείς. Γιατί δεν ξέρουμε τα κρυπτά του σκότους του καθενός, αλλά ούτε ξέρουμε και τα σβουλά των καρδιών του καθενός. Όλα αυτά θα τα φανερώσει ο Θεός εκείνη την ημέρα και τότε ο έπαινος θα είναι από τον Κύριο σε κάθε έναν ξεχωριστά κατά το έργο του. Και λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος αυτά για μας, για τον Απολό και για μένα, παραδειγματικώς τα έφερα. Για να καταλάβετε με ποιον έχετε να κάνετε και τι θέλει ο Θεός. Και για να μάθετε μέσα από το παράδειγμα το δικό μας, και είναι σαν να μας μιλάει εμάς ο Απόστολος Παύλος τώρα, αλλά στην πραγματικότητα μας μιλάει ο Θεός. Για να μάθετε να μην φρονείτε περισσότερο από ό,τι είναι γεγραμμένο, ώστε να επέρεστε
ο ένας υπέρ του άλλου, γιατί ποιος τελικά είναι αυτός που σε κάνει να διακρίνεσαι? Ποιος? Ο εαυτός σου, η σοφία σου, η δύναμή σου, ο πλούτος σου, ο Παύλος, ο Κυφάς, Ποιμένας, Πρεσβύτερος? Ποιος σε κάνει και διακρίνεσαι όπως διακρίνεσαι? Δεν σε κάνει ο Χριστός? Αυτός δεν είναι που έχει προγραμματίσει τα πάντα στη ζωή σου? Μάθε λοιπόν να μην επέρεσαι υπέρ του άλλου. Εγώ είμαι καλύτερος, αυτός είναι καλύτερος, εγώ είμαι αυτούνου. Μην σκέφτεσαι έτσι. Αυτά όλα θα τα φανερώσει στο τέλος ο Χριστός και ο έπαινος θα είναι από τον Κύριο. Διότι όχι μόνο ποιος σε διακρίνει, ποιος δηλαδή κάνει τη διαφορά, ποιος εργάζεται στη ζωή σου, αλλά και τι τέλος πάντων είναι αυτό που έχεις και δεν το έλαβες. Σοφία, πλούτο, δύναμη, καρπό, ευλογία, χαρίσματα, διακονίες. Τι είναι αυτό το οποίο έχεις και δεν το έχεις λάβει? Άρα σε ποιον θα δώσουμε δόξα? Σε αυτόν που έχει ή σε αυτόν που δίνει? Ποιον θα εκτιμήσουμε? Εμένα μου άφησε ο πατέρας μου ένα σπίτι. Σε ποιον θα πω δόξα, στο σπίτι ή στον εαυτό μου? Στον πατέρα μου. Και αν στα γη είναι αυτά, έχουμε ευγνωμοσύνη και ξέρουμε και κάνουμε διακρίσεις. Εγώ, παραδείγματος χάρη, και συγχωρέστε με, πέτυχα στη δουλειά μου. Γιατί? Γιατί κάποιος μου δώσε δουλειά. Αν δεν με είχαν προσλάβει, ξέρετε, θα ήμουν άνεργος. Θα μου πείτε ποιος με πρόσλαβε? Ο Χριστός. Συγχωρέστε με και πάλι, γιατί δόξα του Θεού, ήμουνα διευθυντής εγώ. Αν όταν πήγα εκεί μου έλεγε κάποιος φύγε, δεν μου κάνει, έχω κάποιον καλύτερο, ξέρετε, θα ήμουν τώρα κλητήρας. Άρα από αυτά που έχω θα κριθώ ή από αυτόν που δίνει κατά χάριν και σε αυτόν θα δοξάσω? Είμαι, και πάλι χίλια συγγνώμη κυρία μου, είμαι ποιμένας. Εγώ έγινα? Γιατί? Ήξερα τη γραφή? Είχα σχέση με το Θεό? Είχα σχέση με το Λόγο του Θεού? Με τι είχα σχέση? Άρα σε μένα θα κοιτάξω και σε μένα θα κοιτάξει κάποιος και αντίστοιχα σε σένα? Σε αυτό είναι που μας τα χαρίζει όλα. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Γι' αυτό εγώ δεν ανήκω στον εαυτό μου, στον Χριστό ανήκω. Και δεν ανήκω σε κανέναν άνθρωπο, στον Χριστό ανήκω. Και δεν τολμάω να ανακρίνω ούτε τον εαυτό μου να κρίνω, ούτε τον εαυτό μου, ούτε κανέναν άλλον, γιατί κανένας δεν ξέρει τι κουβαλάω στο σκοτάδι μου, όταν είμαι μόνος μου, αλλά και τις βουλές της καρδιάς μου, ούτε εγώ δεν τις ξέρω. Ας εξετάζει ο καθένας το έργο του, αδερφή, γιατί τελικά αυτό είναι που θα χαρακτηρίσει τη ζωή μας στην αιωνιότητα. Αυτό, τίποτα άλλο. Με ό,τι έχω θα εργάζομαι έργο αγαθών. Μου δώσε χαρίσματα, έργο αγαθών, δηλαδή να παρηγορώ. Μου δώσε διακονία, έργο αγαθών, δηλαδή, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, να καταρτίζω. Μου δώσε άνεση χρημάτων, έργο Θεού, δηλαδή να ελεώ. Μου δώσε χρόνο, να προσεύχομαι. Ό,τι μου έχει δώσει, αυτός μου τα έχει δώσει. Εις δόξαν του ονόματός του Αγίου.
γνωρίζοντας ότι όλα είναι στην υπηρεσία. Στην υπηρεσία του αδελφού μου, της εκκλησίας, εις έργων αγαθών. Δεν είναι στην υπηρεσία δική μου, στην υπηρεσία για μένα, είναι για τον αδελφό μου. Γιατί θέλω το έργο μου να μην κατακαεί, αλλά να μείνει. Τώρα λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, συσκορτάσατε από όλα όσα σας έδωσε ο Θεός, πλουτίσατε, βασιλεύσατε, βασιλείς του και ιερείς του υψίστου είσαστε. Μακάρι μέχρι το τέλος να βασιλεύετε. Αυτό έχει σημασία. Μακάρι μέχρι το τέλος να βασιλεύετε για να συμβασιλεύσουμε και εμείς μαζί σας. Γιατί? Γιατί εσείς είσαστε αγρός. Και όσο ο αγρός καρποφορεί, τότε θα βασιλεύσω και εγώ που τον καλλιεργώ. Για σένα η άλλη είναι ο αγρός. Και όσο ο αγρός καρποφορεί, τόσο είναι πιο βέβαιο ότι θα συμβασιλεύσεις στον ουρανό. Έχω ένα χωράφι. Εντάξει, άστο εκεί που είναι, ρίχνω λίγο σπόρο, ούτε το σκάβω, ούτε το οργώνω, ούτε το κοπρίζω, άστο μόνο του να γίνει. Δεν θα καρποφορήσει. Αλλά είπαμε, αδερφοί, το κρίσιμο σημείο. Πώς εργάζεσαι και για ποιον εργάζεσαι. Το έργο σου θα μείνει, αλλιώς θα κατακαεί. Και έρχεται τώρα να φανερώσει το έργο του Απόστολος Παύλος. Λέτε ότι ανήκετε στον Παύλο? Λέτε ότι ανήκετε στον Απολό? Λέτε ότι ανήκετε στον Κηφά? Ο Θεός απέδειξε εμάς τους Αποστόλους εσχάτους και μάλιστα καταδικασμένους στο θάνατο. Γίναμε θέατρο σε όλο τον κόσμο, και στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Γιατί? Εμείς μωροί για χάρη του Χριστού, εσείς σοφοί χάρη του Χριστού. Τώρα να δούμε αυτό το πράγμα. Για χάρη του Χριστού, για τη δόξα του Χριστού, γιατί γι' αυτόν δουλεύω, εγώ αποφάσισα να γίνω μωρός για να με κάνει ο Θεός σοφό. Αλλά ο καρπός μου είναι χάριν του Χριστού εσείς να είσαστε όλοι σοφοί. Εγώ θα γίνομαι μωρός μέσα στην οικογένειά μου χάριν του Χριστού, θα γίνω δούλος, η γυναίκα δούλα, υπηρέτης, για να γίνει η οικογένειά μου σοφή ενώπιον του Θεού. Εάν δεν γίνω χάριν του Χριστού μωρός δια του Ευαγγελίου, δεν θα γίνει σοφή η οικογένειά μου, δεν θα γίνει σοφή η εκκλησία, δεν θα γίνει σοφό το έργο μου. Εάν εγώ το παίζω σοφός, κανένας δεν θα γίνει σοφός, όλοι θα παραμείνουν μωροί. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, εάν δεν ταπεινώσουμε τον εαυτό μας, ο Θεός δεν μπορεί να εργαστεί. Εμείς ασθενείς για χάρη του Χριστού, εσείς όμως ισχυροί χάριν του Χριστού. Τώρα πρέπει να πάρεις θέση. Πρέπει να πάρεις θέση ενώπιον του Θεού. Πρέπει να πάρω θέση. Για ποιον δουλεύω? Για χάρη του Χριστού. Για το Χριστό δουλεύω. Για το Χριστό ταπεινός. Μωρός. Μωρός. Για να γίνουν σοφοί αυτούς τους οποίους υπηρετείς. Για το Χριστό δουλεύω. Ασθενείς. Για να γίνουν δυνατοί αυτούς που υπηρετείς. Για χάρη του Χριστού. Άτιμος, ονειδιζόμενος,
για να γίνουν ένδοξοι αυτοί που υπηρετείς. Τι ωραίο που είναι αυτό το χτίσιμο, αδερφοί. Αλλά έχει συνέπειες. Μέχρι την παρούσα ώρα, πεινόμεν, αν δεν πεινάς, οι πεινώντες θα χορταστούνε. Αν δεν πεινάς το Λόγο του Θεού, τη χάρη του Θεού, χάριν των άλλων, κανένας δεν θα χορταστεί. Κανένας δεν θα χορταστεί. Εσύ θα πεινάς για να χορταίνουν οι άλλοι. Εάν πεινάω και πηγαίνω στο Θεό να μου μιλήσει και να μου δώσει μήνυμα, ποιος θα χορταστεί? Εσείς. Εάν εγώ είμαι χορτασμένος, εσείς δεν χορταστείτε ποτέ. Το καταλαβαίνετε? Εάν πεινάω τη δικαιοσύνη του Θεού, εσείς θα χορταίνετε με τη δικαιοσύνη του Θεού. Και φέρνω ελάχιστο παράδειγμα τον εαυτό μου για να γίνει κατανοητό. Εάν πεινάς, αδελφέ, θα χορταίνει η οικογένειά σου. Όταν πεινάς, ψάχνεις να βρεις να φας. Εάν είσαι χορτασμένος, όλα καλά πηγαίνουν, δεν χρειάζεται να έχει τίποτα. Επλουτίσαμε, δεν έχουμε τίποτα και οι άλλοι δεν τα κάνουν καλά. Εγώ πολύ καλά τα κάνω. Αφού η γυναίκα μου δεν με ακούει, καλά να πάθει. Όχι, δεν παθαίνει καλά, εσύ φταίς. Γιατί εσύ είσαι χορτασμένος. Εσύ πρέπει να πεινάσεις. Εάν γυμνητεύεις, οι άλλοι θα ντυθούν. Αν ψάχνεις να βρεις αγιασμό, καθαρότητα, και οι άλλοι θα ντυθούν. Αν αισθάνεσαι γυμνός και ψάχνεις να βρεις ενδύματα, και οι άλλοι θα ντυθούν. Εμείς λοιπόν γυμνητεύουμε, ραπισόμεθα, περιπλανόμεθα, κοπιόμεθα. Όλα αυτά, αδελφοί αγαπητοί, μπορούμε να τα δούμε στη ζωή μας ως περικαρθάρματα του κόσμου, αποβράσματα της κοινωνίας γίναμε, άχρηστοι για όλους μέχρι τη σήμερα. Αυτός είναι ο χριστιανός. Έτσι τον βλέπει ο κόσμος. Γι' αυτό, αδελφοί, να μην μας νοιάζει τι λένε οι άνθρωποι. Ελάχιστον είναι για το τι λένε οι άνθρωποι. Έτσι λέει ο Παύλος. Δεν με ξέρουνε. Δεν ξέρουνε τι γίνεται εδώ μέσα. Δεν ξέρουνε τα μυστικά μου. Εκεί στη μοναξιά μου τι κάνω. Μόνο εγώ τα ξέρω και όχι όλα καλά. Δεν ξέρουνε τις επιθυμίες της καρδιάς μου. Μόνο εγώ τα ξέρω και όχι καλά. Γι' αυτό ας μην κρίνουμε κανέναν, αδελφοί. Να προσέχουμε, να μην κρίνουμε κανέναν. Αλλά να εξετάζουμε το έργο μας με φόβο Θεού, γινόμενοι μωροί για να είμαστε σοφοί, ώστε το έργο μας όταν θα έρθει η φωτιά, που θα έρθει, να μην κατακαεί, αλλά να μείνει, και εμείς να πάρουμε εκείνη την ημέρα από τα χέρια του Χριστού μισθό πολύ, καλό και πλήρη. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 369.